των νοσοκομιακών μας γιατρών, των γιατρών μας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όλων των ελευθεροπαγγελματιών ιατρών, γιατί όλοι μαζί αποτελήσαμε κάποιους κρίκους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και πιστεύω ότι πήγαμε σχετικά καλά, θα έλεγα εγώ, γιατί ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλο, όταν έχουμε νεκρούς μέσα στην ευρύτερη περιοχή μας και μάλιστα αρκετούς νεκρούς σε σχέση με τον πληθυσμό μας, δεν μπορεί να είμαστε χαρούμενοι ή να πανηγυρίζουμε για αυτό το οποίο έγινε. Θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα, αλλά θα μπορούσαν να είναι και πολύ καλύτερα. Από εκεί και πέρα μαθαίνουμε και εμείς από τα δικά μας λάθη, όπως φαντάζομαι και όλοι, και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να θωρακίσουμε όσο μπορούμε το υγειονομικό σύστημα, ώστε σε μια άλλη κρίση ή αν υπάρξει επόμενη φάση την οποία την απευχόμαστε όλοι, να είμαστε καλύτερο προετοιμασμένοι και να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα δυστυχώς θλιβερά όπως είχαμε και στην περιοχή του Βοΐου αλλά και στην περιοχή της Καστοριάς, γιατί φαντάζομαι μας βλέπουν και από εκεί. Οφείλω να σας βγάλω το καπέλο και κυριολεκτώ με αυτό που λέω. Ξέρετε, εγώ δεν πλέκω τα εγκόμια των ανθρώπων που καλώ, ειδικά στα σπίτια της τηλεόρασης του ΒΕΣ. Λέω όμως τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί η ομάδα σας, οι γιατροί, τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, αθόρυβα, ουσιαστικά και αποδοτικά, κάνανε πολλά πράγματα και συνεχίζουν να πράττουν πάρα πολλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ορθώσαμε αυτό το πολυπόθητο τείχος, που δυστυχώς, κύριε Τζεβεκίδη, με προβληματίζει πολύ η εικόνα που βλέπω καθημερινά αυτό το τελευταίο διάστημα, αυτό το τελευταίο δεκαήμερο. Μια μεγάλη ελαφρότητα, η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, η οποία μεταφράζεται στους ανθρώπους, με την οποία θέλουν να γκρεμίσουν αυτό που οικοδομήσαν οι ίδιοι, οι πάντες. Δεν σας προβληματίζει αυτή η εικόνα? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, η αλήθεια είναι ότι εγώ εκείνο το οποίο βλέπω είναι πραγματικά και εγώ βλέπω μια τέτοια κατάσταση χαλαρότητας. Η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία συμπιέστηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εγώ μπορώ να κατανοήσω το τι έγινε. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι σαν ένα λατήριο που το πιέσαμε και αυτή τη στιγμή εκτινάχθηκε. Μακάρι τα πράγματα να πάνε πολύ καλά, έτσι όπως ελπίζουμε, όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες τις οποίες έχουμε και είναι μοναδικές της χώρας μας και από πλευράς ηλιοφάνειας και από πλευράς ξηρότητας του περιβάλλοντος και ανέμων και ούτω καθεξής, και να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερα κρούσματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δυστυχώς δεν έχουμε τελειώσει με αυτόν τον ιό. Υπάρχει ακόμα, ανιχνεύεται. Βλέπω ότι καθημερινά αναφέρονται καινούργια κρούσματα τα οποία προκύπτουν. Η μεταδοτικότητα του ιού είναι πολύ μεγάλη, τη ζήσαμε, άρα αρκεί ένα λάθος για να μπει, να έχουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα σαν χώρα, και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πετύχαμε με αυτό το lockdown, δηλαδή με αυτό το κλείσιμο, αυτή τη στιγμή που μπήκαμε στην επόμενη φάση, που ανοίγουμε και θέλουμε να προστατεύσουμε και την οικονομία μας, γιατί προστατέψαμε την ανθρώπινη ζωή, το οποίο είναι το πρώτο και το κεντρικό ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να έχει κάθε ένας ο οποίος άρχεται μιας πολιτείας, πράγμα το οποίο έγινε. Αμέσως μετά είναι και πώς θα μπορέσει αυτή η πολιτεία να ευημερήσει, δηλαδή πώς θα μπορέσει να ζήσει οικονομικά, ζούμε σε μια κατάσταση, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, την τελευταία δεκαετία πόσο έχουμε πιεστεί. Άρα θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε κάποιες δραστηριότητες, που είναι η επόμενη φάση για να γίνουν αυτά. Και επειδή η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, θα πρέπει να προφυλάξουμε αυτό το αγαθό μέσα σε εισαγωγικά, όντως να το εξάγουμε, έτσι, και να μπορέσουμε να ανορθώσουμε λοιπόν και την οικονομία μας. Γιατί αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα διθεμβερικά που ακούμε σε όλη την Ευρώπη για το πόσο καλά τα πήγαμε, μπορούν να μεταφραστούν λοιπόν σε τουρίστες, άρα σε χρήματα για την εθνική οικονομία. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι το εργαστήριο. Το εργαστήριο ξέρετε πολύ καλά ότι ουσιαστικά ολοκληρώθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε. Ήρθε και το τελευταίο κομμάτι το οποίο έλειπε, το αυτόματο, της αυτόματης εξαγωγής για το RNA. Άρα μπορούμε να δουλέψουμε πολύ πιο γρήγορα, το εργαστήριο της μοριακής βιολογίας και να έχουμε πολύ πιο άμεσα αποτελέσματα και περισσότερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε όπως το κάνουν χειροκίνητα. Εντάξει. Άρα σε αυτό το κομμάτι έχουμε θωρακιστεί.
Έχουν εξασφαλιστεί κάποια αντιδραστήρια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι διαδικαστικά, γιατί μέχρι τώρα δούλευε ένα κομμάτι ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, υπό τη σκέπη της περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου του Πανεπιστημίου. Αυτή τη στιγμή θα γίνει δωρεά. Θα γίνει δωρεά και η παροχώρησή του κατευθείαν στην νοσοκομιακή μονάδα του Μαματσίου. Οπότε από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα ομαλοποιηθούν και κάποια άλλα προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίσαμε και τα οποία πραγματικά τα αντιμετωπίσαμε με τη βοήθεια ολονών και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι απλόχερα συνέβαλαν με διάφορες δωρεές για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το εργαστήριο.